Το δείγμα διαπλοκής και αναποτελεσματικότητας είναι καταστροφικό και περί αυτού πρόκειται. Δηλώνω λοιπόν ότι αν το δίλημα ήταν να σωθεί ή όχι η οικονομία, θα έδινα σίγουρα θετική ψήφο. Με μοναδικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, χωρίς να έχουμε αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή, αναλαμβάνουμε το βάρος της ευθύνης για τα δικά σας λάθη και με πραγματικό πόνο ψυχής θα στηρίξουμε τις εγγυήσεις ώστε να δοθεί χρόνος να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είναι γι' αυτό που η αντιπολίτευση δεν πρέπει να δώσει σήμερα συγχωροχάρτη στην κυβέρνηση. Γιατί αυτό συνιστά η έγκριση της συμφωνίας για την εγγύηση της Ελληνικής Τράπεζας από την κυβέρνηση. Η θετική ψήφος συνιστά επιβράβευση των φαύλων, της αποτυχίας, της πιθανής διαφθοράς και της διαπλοκής. Έχουμε μετρήσει τους κινδύνους και τις απειλές που δημιουργεί η κακή συμφωνία του κράτους με την Ελληνική για παροχή εγγύησεων και θα πράξουμε ανάλογα διαφυλάττοντας το δημόσιο συμφέρον. Αυτή η συμφωνία για εγγύησεις είναι μια κακή συμφωνία. Δυστυχώς δεν μπορούμε με την απόφασή μας να την αλλάξουμε. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να την υπερψηφίσουμε, παραμένοντας πιστοί στα όλα όσα είπαμε διαχρονικά. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών δεν μπορούμε κάτω από τον εκβιασμό ή επισύοντας κινδύνους να επικροτήσουμε με την ψήφο μας μια εγκληματική συμφωνία, μια εγκληματική διαχείριση που έφεραν αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε φέρει εδώ συγκεκριμένες τροπολογίες και προτάσεις. Η δική μας η θέση σχετικά με τις εκποιήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εξαρτηθεί από την τύχη των τροπολογιών που έχουμε καταθέσει. Το ΑΚΕΛ είναι ενάντια στην έγκριση των εγγυήσεων, στην κάκιστη και από οικονομικής άποψης και κοινωνικής άποψης εγκληματική συμφωνία που έχει συνάψει η κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού για το κλείσιμο του συνεργατισμού. Η θετική ψήφος την οποία έχουμε να αποφασίσει να δώσουμε στις εγγυήσεις και μόνο, ούτε την ανοχή στην κακοδιαχείριση γίνεται αποδεκτή, ούτε ως επικύρωση της πολιτικής της κυβέρνησης είναι. Είναι ψήφος στήριξης των πολιτών. Κατά ψήφωση της εγγύησης και των νομοσχεδίων, την Δευτέρα θα μας οδηγήσει είτε σε κούρεμα καταθέσεων, είτε σε ένα νέο μνημόνιο που το θεωρώ πιο πιθανό σενάριο. Είναι η Θεία Χρυσταλλού στην Τρασιπέδουλα. Και ο Γιάννης το Κίτη και μπασακούν και αγωνιούν και δεν βλέπουν ιδεολογικά και αριστερά και δεξιά τα πράγματα. Αγωνιούν για την κατάθεση των 10 και των 20.000 ευρώ. Θα το πω και αυτό. Που αν νοιαζόμαστε για αυτούς, ο Στάση ευθύνης έπρεπε ομόφωνα να ψηφιστεί και ας εξασκούσετε την οποιαδήποτε κριτική.